Πονάει από το χωρισμό σας. Φίλες και φίλοι, αυτό θα ανοίξουμε σήμερα. Αν πονάει από το χωρισμό σας. Λοιπόν, και το άλλο άτομο. Ή μόνο εσείς ταλαιπωρείστε. Όπως είχα πει, έχουμε πολύ πιεσμένο χρόνο για να κάνουμε κανονικά βίντεο, οπότε κάνουμε ή αυτά τα pick a card ή τα πακέτα διαλέξτε το πιο σύντομο ή κάποιες φορές κάνουμε κάποια έτσι γρήγορα. Τώρα, επειδή μας το ζήτησε η φίλη μας που έφυγε από το ραντεβού εδώ πέρα, θα το κάνουμε, να το ανεβάσουμε. Μέχρι να έρθει το επόμενο, έχουμε λίγο χρόνο. Και ανακατεύουμε για να διαλέξετε πακετάκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο Πρόγνωση, κοντά στο μετρό στη Δάφνη. Θέλω να πω για τα πακέτα των προβλέψεων, για την προσφορά που είχαμε κάθε Παρασκευή. Ήταν υπερπροσφορά που είχαμε μείον 20 ευρώ φθηνότερα τα πακέτα των συνδυαστικών προβλέψεων. Τελειώνει σήμερα. Από την άλλη Παρασκευή έχουμε πάλι προσφορές, αυτές που είχαμε και παλιότερα. Δηλαδή ισχύουν οι... αλλάζουν οι προσφορές. Εντάξει, επιστρέφουμε στις παλιότερες προσφορές, στις κανονικές και όχι στην προσφορά που βάλαμε έτσι για ένα διάστημα. Γιατί όταν κάνουμε κάτι εδώ, το κάνουμε, είναι όντως προσφορές, είναι όντως πραγματικές προσφορές. Όπως και τα Oriental που έχω πει, που μπορεί να πάρετε ένα Oriental που είναι 2-1, το 3 για παράδειγμα που είναι ερωτικό δέσιμο και ερωτικό φούντομα, το οποίο το άτομο αυτό να μην μπορεί να πάει με κάποια άλλη, να θέλει να είναι μόνο με σένα και να έχει ερωτικό φούντομα για σένα. Και το δεύτερο το παίρνεις στη μισή τιμή. Και το δεύτερο το παίρνεις πάλι ό,τι θέλεις εσύ. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει επικοινωνία και θέλεις και συνάντηση, μπορεί να πάρεις το δεύτερο να είναι επικοινωνία και συνάντηση. Μπορεί να πάρεις το δεύτερο να είναι επικοινωνία και επαναφορά. Οπότε παίρνεις το ένα να τον δέσεις και να είναι φουντωμένος για σένα, και το άλλο για να επικοινωνήσει και να συναντηθείτε ή να επικοινωνήσει και να υπάρχει σε επανασύνδεση. Ό,τι επιλογή κάνετε, γιατί έχουμε διάφορους συνδυασμούς, το δεύτερο το παίρνετε μισή τιμή. Είτε σε αυτό το μέγεθος, είτε σε αυτό το μέγεθος που δεν έχουμε τώρα, εντάξει, αλλά θα ετοιμάσουμε. Γιατί ετοιμάσαμε, τα δώσαμε και τώρα ξαναετοιμάζουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πρώτο πακέτο, δεύτερο πακέτο ή τρίτο πακέτο. Επέλεξε ένα από τα τρία πακέτα για να ξεκινήσουμε. Ένα λεπτάκι μέχρι να επιλέξεις, να πάρω κι εγώ εδώ πέρα το εργαλείο. Και μπορεί να δείτε και το βίντεο που έχουμε ανεβάσει φυσικά και στο κανάλι μας, αλλά που έχουμε ανεβάσει έχει ανέβει και στο κανάλι του Οροσκόπου, στο YouTube, κανάλι οροσκόπος.gr. Το οποίο έχει να κάνει αν θα είστε μαζί και αν σας βγαίνουν προοπτικές, να είστε μαζί τώρα του Αγίου Βαλεντίνου ή γενικά την περίοδο αυτή. Λοιπόν, κι αν έχετε επιλέξει, ξεκινάμε με σένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο. Εδώ μου δείχνει και ξεκάθαρα ξεκινάει ότι ναι, μου δείχνει ότι πονάει με το χωρισμό σας, έχει προβλήματα, έχει άγχος, έχει στεναχώρια μεγάλη, μου δείχνει εδώ πέρα και μου δείχνει εδώ πέρα, θα ήθελε μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι, εντάξει, να τα ξαναβρείτε. Οπότε μου δείχνει εδώ πέρα μια κατάσταση να θέλει ακόμα επανασύνδεση, να τα ξαναβρείτε. Και μου δείχνει το κομμάτι από τη στεναχώρια του, μου δείχνει εδώ πέρα, ίσως να πάρει και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τρίτα πρόσωπα που σε ξέρουν, μήπως έτσι φτιάξει κατάσταση, ή να βάλει τρίτο πρόσωπο το οποίο να μπει σαν ενδιάμεσος για να φτιάξει τα πράγματα. Αυτό προσπαθεί, θέλει μια βοήθεια για να έρθετε ξανά ο ένας κοντά στον άλλον. Και νέα προσπάθεια μου δείχνει εδώ πέρα, η οποία πιστεύει και αυτός να το βοηθήσει και η τύχη και να έχει την επιλογή που θέλει. Η επιλογή που θέλει είσαι εσύ. Οπότε ναι, πονάει από το χωρισμό σου, δεν το έχει ξεπεράσει και σε θέλει ξανά πίσω. Λοιπόν,
αυτό δεν σημαίνει ότι στο πρακτικό κομμάτι μπορεί να σου κάνει και ιστορίες, έτσι άμα είναι καραγκιόζης ή άμα οι άλλοι είναι περίεργοι. Γιατί μπορεί εσύ να θέλεις να ξαναδεχτείς και να σου κάνει κόλπα και ιστορίες επίτηδες για, έτσι, για να πάρει το πάνω χέρι. Και μην ψαρώνεις σε αυτό. Πάμε σε εσένα που επέλεξε το δεύτερο πακέτο. Εδώ μου δείχνει, δεν μου δείχνει τόσο να πονάει, όσο με το να ανησυχεί τι κάνεις εσύ, περισσότερο το κομμάτι της ζήλιας. Γιατί μου δείχνει ένα άτομο το οποίο να είναι μόνο του, οπότε μου δείχνει εδώ πέρα ότι ζηλεύει. Ζηλεύει το τι κάνεις εσύ. Και το κομμάτι ότι τι μπορείς να κάνεις κιόλας. Αν βρεις κάποιον άλλον, αν πας κάπου αλλού, αν κάνεις σεξάκι με άλλον. Τώρα, το αν θα είστε μαζί ή όχι, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το θέλει, αλλά το θέλει για εγωιστικούς λόγους. Και αν είναι κάπου αλλού, δεν θεωρώ ότι θέλει να αφήσει το άλλο για να είναι μαζί σου. Εντάξει, θέλει να είναι και τα δύο μαζί. Εδώ ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, ότι μπορεί να είναι και κάπου αλλού, αλλά γενικά μου δείχνει σαν το κρεβάτι του να είναι άδειο. Οπότε είναι ή μόνος του ή το κρεβάτι του είναι άδειο και μου δείχνει εδώ πέρα, κοιτάει τις επιλογές του. Γενικά τι θα κάνει. Και μου δείχνει και πώς θα ισορροπιστούν και οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις εννοώ δικές του, προσωπικές, να ισορροπήσει αυτός, έτσι, να έχει και σένα, να έχει και την άλλη αν μπορεί, γενικά, να είναι σε μια κατάσταση η οποία, πώς λέγεται, να τα έχει έτσι όπως τα θέλει. Οπότε εδώ πέρα βγάζει το κομμάτι, όχι το πονάει, όσο το ζηλεύω και τρελαίνομαι στο τι μπορεί να κάνει, γιατί με άλλον και όχι με μένα, γιατί, καταλαβες. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει αισθήματα αυτά που θέλει, που θέλεις ίσως, και δεν πονάει πραγματικά. Πονάει από ζήλια, όχι πονάει που σε έχασε ή που χωρίσατε. Λοιπόν, εδώ μου βγάζει το κομμάτι ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα και να σε σκέφτεται είναι σαν να μην τον αγγίζει πια, έως και το να μην σε σκέφτεται καθόλου. Μου δείχνει εδώ πέρα πάνω στην απογοήτευση του μου κάθεται μια καινούργια συναισθηματική προσφορά ή αναζήτηση μιας καινούργιας συναισθηματικής προσφοράς και μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι ότι θεωρεί ότι η κατάσταση από εδώ και πέρα θα πάει πολύ καλύτερα γιατί σε σχέση με σένα υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν εντάσεις, εντάξει, και ήταν δύσκολες καταστάσεις οι οποίες δεν βρίσκατε λύση. Οπότε θεωρώ εδώ δεν πονάει, δεν τον ακουμπάει καν αυτό το κομμάτι και αν έχει πονέσει που λέει ο λόγος, εντάξει, είναι κάτι το οποίο εντάξει το ξεπέρασε γιατί ψάχνει να βρει στην ουσία κάτι το οποίο να τον ικανοποιεί. Μπορεί να ήταν αυτός ο χειρότερος στη σχέση σας, έτσι. Αυτό είναι άλλο. Τι νομίζει αυτός ή αυτή, αυτό για το άτομο που το βλέπετε, εντάξει. Οπότε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας βίντεο πρόβλεψη. Εντάξει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας βοηθήσουμε και με τα βίντεο και εσάς που δεν μπορείτε να κάνετε μια προσωπική πρόβλεψη εδώ στο γραφείο μας. Λοιπόν, οπότε, σας αφήνω γιατί έχει έρθει το επόμενο ραντεβού, γι' αυτό χτυπάει το τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.